Με 163 ψήφους υπέρ και 121 κατά έγινε νόμος του κράτους ο νέος εκλογικός νόμος, αλλά θα ισχύσει από τις μεθεπόμενες εκλογές, αφού δεν κατάφερε να σπάσει το φράγμα των 200 ψήφων, ώστε να έχει άμεση ισχύ. Κυβέρνηση και Ελληνική Λύση ψήφισαν υπέρ του εκλογικού νόμου. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνημα Αλλαγής, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και το ΜέΡΑ25 είπαν όχι στο νομοσχέδιο για την εκλογή των βουλευτών. Με άρθρο του στην εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στο βάρος ευθύνης που φέρει ως πρωθυπουργός και κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Και ίσως δίπλα στα μεγάλα του επιτεύγματα, αυτή να είναι και η πιο βαριά κληρονομιά. Το χρέος να κάνουμε τη χώρα αγνώριστη σε σχέση με το αρνητικό παρελθόν. Χρέος που αναλάβαμε και θα δικαιώσουμε, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Εκλογές στο τέλος τετραετίας. Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι αυτός. Εκλογές στο τέλος τετραετίας και σας ξαναλέω, εάν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση με την απλή λογική που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε το Σύνταγμα μας υποχρεώνει να πάμε σε καινούργιες κάλπες. Να θυμίσω όμως ότι η απλή λογική δημιουργεί προβλήματα περισσότερα από όσα υποτίθεται ότι επιλύει. Ο νέος νόμος δεν είναι απλός νόμος ενισχυμένης συναλλογικής, είναι νόμος δίκαιος. Για δύο λόγους. Διότι πρώτον εφαρμόζει τον πόνους κλιμακωτά και αναλογικά, με βάση το ποσοστό που πήρε το κάθε κόμμα, και δεύτερον ορίζει ανώτατο και κατώτατο πλαφόν στον πόνους. Άρα λοιπόν ένας νόμος δικαιότερος και ένας νόμος αναλογικότερος. Στον ΣΥΡΙΖΑ κερδίζει έδαφος η εκτίμηση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάει σε πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο. Η φθορά της κυβέρνησής του έχει ήδη αρχίσει. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ερωτροπούν με την ιδέα να προλάβουν την ανατροπή των συσχετισμών με πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Η πολιτική τους και οι αντιδράσεις που αυτή προκαλεί είναι που τους επιβάλλουν να επεξεργάζονται σενάρια πρόωρων εκλογών. Να μπορέσουμε να είμαστε εμείς η υπεύθυνη δυναμική αντιπολίτευση που έχει ανάγκη η χώρα, ανέφερε από τις αίρες ο Γενικός Γραμματέας του Κινάλ Μανώλης Χριστοδουλάκης. Να μπορέσουμε να είμαστε εμείς η υπεύθυνη δυναμική αντιπολίτευση που έχει ανάγκη η χώρα, ανάμεσα σε μια συγκεκριμένη διακυβέρνηση της χώρας και στην αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία φαίνεται ακόμα να μην έχει βρει ούτε την ταυτότητά της, ούτε τα πατήματά της, υπάρχει ένας χώρος ο οποίος με πολιτικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις μπορεί να έχει ρόλο πρωταγωνιστή στην καθημερινότητα των Ελλήνων. Και αυτό ακριβώς είναι που στοχεύουμε. Ρεαλιστικό σενάριο χαρακτηρίζει ο γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα που η Νέα Δημοκρατία εκβιάζει με διπλές εκλογές, δίνοντας την ευκαιρία στον ΣΥΡΙΖΑ να πλασάρει την ξαναζεσταμένη σούπα της δίθεν κυβέρνησης προοδευτικών δυνάμεων, ας σκεφτεί ο καθένας ότι το πιο ρεαλιστικό σενάριο είναι τα παζάρια τους. Να καταλήξουν σε αυτό που τώρα όλοι ξορκίζουν, μια συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σημειώνει στη συνέντευξή του στην εφημερίδα Νέα Σελίδα ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.